Περάσουμε σε κάτι άλλο, σε ένα γεγονός που σχετίζεται. Έχουν προκληθεί πολλές αντιδράσεις μέσα από την απόφαση της Πάολα να δώσει τα χρήματα από τις εμφανίσεις της το προηγούμενο Σάββατο σε θύματα του τροχαίου. Πολλά ακούστηκαν σε εκπομπές, πολλά υπόθηκαν, πολλοί κούνησαν το δάχτυλο. Προσπάθησα επίσης να μάθω τι συνέβη με όλο αυτό και μίλησα με ανθρώπους από το πολύ στενό οικογενειακό περιβάλλον της τραγουδίστριας και έμαθα ότι 6 οικογένειες από τραυματίες που βρίσκονται στην εντατική του νοσοκομείου της Λάρισας έχουν πάρει τα χρήματα από την αρχή της εβδομάδας. Δηλαδή, όσο ακόμα υπήρχαν εκπομπές που λέγανε ότι γιατί το κάνει η Πάολα και αν τα δώσει και πόσα θα δώσει και μπορεί να μην τα δώσει, η Πάολα είχε ήδη καταθέσει τα ποσά σε αυτές τις 6 οικογένειες. Νομίζω ότι ήταν. Συγγνώμη που σε διέκοψα. Νομίζω ότι επικοινώνησαν κιόλας με το νοσοκομείο και είχε βγει ο διευθυντής του νοσοκομείου και είπε: Εμείς, σαν νοσοκομείο, δεν λάβαμε. Αλλά η Πάολα επέλεξε. Τις οικογένειες κατευθείαν. Ακριβώς. Γιατί δεν υπήρξε κάποιος λογαριασμός του νοσοκομείου να πούνε ότι όποιος θέλει καταθέτει εδώ χρήματα. Οπότε, προφανώς, ό,τι είπε ο διοικητής του νοσοκομείου της Λάρισας ήταν αληθές. Αλλά μέσα από ανθρώπους του νοσοκομείου πλησίασαν και είδαν ποιες οικογένειες ενδεχομένως να χρειαζόταν κάποια βοήθεια και σε αυτές τις 6 οικογένειες δώσανε το ποσό από την αρχή της εβδομάδας και όχι μόνο η Πάολα, σε συνεννόηση με την τραγουδίστρια έδωσε χρήματα για το Fever που είναι το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται. Και τα έδωσε κατευθείαν στις οικογένειες, παιδιά. Σωστή. Αν μου επιτρέπετε προσωπική άποψη, τα έδωσε κατευθείαν στις οικογένειες των ανθρώπων που ήταν στη ΜΕΘ. Θες να κάνεις μια καλή πράξη και αναγκάζεσαι κάπως με έναν τρόπο να το κοινοποιήσεις, γιατί πέφτουν όλα τα κοράκια σου. Να σε φάνε.